Έρχονται πολύ αισιοδόξα μηνύματα και στη Μυτηλίνη και από όλη την Ελλάδα. Εγώ είχα την τύχη να κινηθώ σε μεγάλο γεωγραφικό μήκο, Ήμουν στην Αλεξανδρούπολη πριν από κάποιες μέρες. Mm -hmm. Και είναι γε, γενικά ένα κλίμα δυναμικής αυτή τη στιγμή γύρω από το κόμμα. Πολλοί κόσμος προβληματίζεται σοβαρά πάνω στο βασικό μήνυμα, στο βασικό ερώτημα που βάλαμε εμείς στις ευρωεκλογές. Δηλαδή... Στο να, στην ανάγκη να σκεφτεί την επόμενη μέρα να σκεφτεί ότι μόλις κλείσουν οι κάλπες γιατί προεκλογικά ακούμε πάρα πολλά mm -hmm. θα έχει να αντιμετωπίσει ξανά μια πολιτική που τσακίζει τη ζωή του και η οποία εφαρμόζεται σταθερά σε όλα τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στην Ελλάδα. Να το εξηγήσουμε αυτό όμω, τι σημαίνει, τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Μην ακούγεται σαν μια γενικότερη απειλή. Τι θα πιστεύετε εσείς ότι θα αλλάξει. Κοιτάξτε, ε, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται μια πολιτική που τη ζούμε ήδη. Ναι. Δεν, είναι, δεν θα γίνει κάποιο θαύμα. Θα συνεχίσει να εφαρμόζεται μια πολιτική η οποία τσακίζει ήδη τη ζωή μα και αυτό που το βλέπουμε. Πρώτα απ' όλα στα νοσοκομεία, στα οποία έχουμε μετατραπεί σε πελάτες. Δηλαδή, θα πρέπει χοντρικά να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη, αν έχεις, για να κλείσεις ιατρικό ραντεβού, διαφορετικά η ζωή σου θα βρίσκεται σε κίνδυνο. Θα συνεχιστεί η πολιτική της ακρίβειας, η οποία δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, πίσω της έχει ένα τρίπτυχο, χαμηλή μισθή, βαργή φόρη, ψηλές τιμές και από όλη αυτή την πολιτική κάποιο κερδίζει και κάποιο χάνει. Επομένω, αυτό το οποίο πρέπει να συζητήσουμε δεν είναι αν θα προχωρήσουμε σταθερά σε μια πορεία που καταστρέφει τη ζωή μας, όπως λέει ο Μητσοτάκη, σταθερότητα, ούτε έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο την αλαζονία του Μητσοτάκη, όπως λέει ο Κασελάκης και ο Ανδρουλάκης, Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια, και μια πολιτική η οποία για τα κέρδη του κεφάλαιου θυσιάζει τις δικές μας ζωές. Πώς μπορεί να τα αλλάξει αυτό ε, το ΚΚΕ το οποίο ε, εκφράζεται ανοιχτά με αποστροφή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει ότι πρέπει είμαστε κατά της πολιτικής της αλλά θέλουμε να έχουμε ισχυρή φωνή μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Φτάνει αυτή η φωνή όμως. Εμείς δεν λέμε μόνο αυτό. Λέμε πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρό το ΚΚΕ εκεί που ψηφίζονται οι αποφάσεις, δηλαδή στο Ευρωκοινοβούλιο, στη Βουλή, mm -hmm. σε κάθε εκλογική μάχη όσο το δυνατόν πιο δυνατό και παράλληλα να γίνει μια προσπάθεια του λαού να πάρει θέση μάχης δίπλα μας εκεί που ανατρέπονται οι αποφάσεις και οι αποφάσεις ανατρέπονται στους δρόμους του αγώνα. Και σε αυτές τις ευρωεκλογέ σημαδεύονται και από δύο πολέμους που γίνονται στη γειτονιά μας. Ε, πόσο επηρεάζει όλο αυτό το κλίμα την ε, κατάσταση και τι θα αλλάξει ε, μετά από τις εκλογές αυτές. Αυτό έχετε πολύ δίκιο που το φύγετε και πολύ καλά κάνετε και το φύγετε. Είναι ένα από τα θέματα που δυστυχώς δεν συζητιούνται σε αυτές τις ευρωεκλογέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται για πόλεμο. Δεν το λέμε εμείς, το λένε τα κορυφαία στελέχη τη, ο πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου της και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Γάλλος πρόεδρο ο Μακρόν, ο πρωθυπουργό τη Πολωνία ο Τούσκ και δεν μένουν στα λόγια. Έχουμε έναν διπλασιασμό των στρατιωτικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πενταετία. Mm -hmm. Έχουμε ηλιγιώδεις ρυθμούς ανάπτυξης της πολεμικής βιομηχανίας και στροφή από την πράσινη ανάπτυξη mm -hmm. στα κονδύλια για την πολεμική βιομηχανία και ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση μετέχει σε 17 στρατιωτικές αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο όταν εμείς λοιπόν βλέπουμε τα παιδιά της Γάζας να θάβονται ζωντανά από τους βομβαρδισμούς αυτοί βλέπουν μετοχές στο ταμπλό των χρηματιστηρίων του Λονδίνου της Νέας Υόρκης κλπ να ανεβαίνουν. Αυτή είναι η βαθύτερη αιτία του πολέμου. Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα ήδη εμπλέκεται, εμπλέκεται και στην αποστολή βαρέως οπλισμού στην Ουκρανία, εμπλέκεται με τις φρεγάτες στην Μέση Ανατολή και στην Ερυθρά Θάλασσα και μάλιστα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη η σημερινή κυβέρνηση γιατί λέει και κάτι άλλο. Ότι αυτό δεν το κάνει μόνο γιατί υπάρχουν οι δεσμεύσει στο ΝΑΤΟ, το κάνει για τα συμφέροντα των εφοπλιστών τα συμφέροντα των ενεργειακών ομίλων μα λέει ότι τα σύνορα τα ενεργειακά τη Ελλάδα φτάνουν μέχρι το Σουέζ πλέον. Δηλαδή λέει ότι το κάνει για αυτού οι οποίοι τσακίζουν καθημερινά τη ζωή μα και αυτό το βαφτίζει εθνικό συμφέρον. Βλέπουμε και στα εθνικά μα θέματα εξελίξη. Δηλαδή, ε, μετά την επίσκεψη, τη συνάντηση Ερντογάν με Μιτσοτάκη σε καλό κλίμα και όλα αυτά, ακούμε πάλι επαναφέρει τη γαλάζια παρτρίδα, ασκήσει στο Αιγαίο. Ε, και έχουμε και την πρόεδρο των Σκοπίων να επαναφέρει το Μακεδονία. Μόνο ένα αφελή θα μπορούσε να πιστέψει τι διαβεβαιώσει του Πρωθυπουργού ότι μπορεί να αλλάξει η βασική κατεύθυνση τη τουρκική εξωτερική πολιτική. Η κυβέρνηση στην πραγματικότητα διαπραγματεύεται με την Τουρκία, η οποία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Εμφανίζει τη γαλάζια πατρίδα ω τετελεσμένη, δηλαδή ότι θα φτάσει σε αυτήν πάση θυσία, δεν αναγνωρίζει κυριαρχία στα ελληνικά νησιά. Και η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι απέναντι σε αυτή την απειλή θα μα προστατεύσει το ΝΑΤΟ, όταν είναι γνωστό ότι το ΝΑΤΟ θεωρεί ενιαίο χώρο το Αιγαίο επιχειρησιακό. Ότι θεωρεί βάσιμε τι αμφισβητήσει τη Τουρκία, δεν τι έχει απορρίψει, ότι πιέζει για συνεκμετάλλευση των δικών μα εγχώριων κοιτασμάτων και ταυτόχρονα είναι γνωστό ότι το ΝΑΤΟ θέλει να διατηρήσει τη συνοχή του, γι' αυτό θα δώσει ανταλλάγματα στην Τουρκία. Λίγε μέρε μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και αυτέ τι διαβεβαιώσει, έχουμε τι τουρκικέ προτάσει για τα θαλάσσια πάρκα μεταξύ της ζώνης Λίμνου Τουρκία. Mm -hmm δηλαδή στα λεγόμενα διεθνή είδατα, αλλά καταλαβαίνουμε πόσο ανεβαίνουν οι διεκδικήσεις, τις παραβιάσεις και το μαρμαρά το οποίο έχει ξεκινήσει την ερευνητική του δραστηριότητα στην καυτή ζώνη. Οι προκλήσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα που δείχνει πάλι ότι είναι το Βόρειο ανάμεσα στις φτωχότερες περιφέρειες της Ελλάδας και Απ' την άλλη μεριά τη κινητοποίηση που συχνά κάνει το κοκκουέν είναι δίπλα σε οικογένειε που όταν του ε, κόβουν το ρεύμα για να γίνει επανασύνδεση και όλα αυτά. Το θέμα είναι να μην φτάνει εκεί ο πολίτη και τι μπορεί να αλλάξει, ώστε, τι πρέπει να γίνει, ώστε να μην φτάνει στο σημείο άνθρωποι να μην έχουν τα βασικά αγαθά να του κόβουν το ρεύμα ή το νερό, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Κοιτάξτε, και αυτά δεν έγιναν σε μια μέρα. Και αν θέλετε, το Βόρειο Αιγαίο είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του μύθου που αυτή τη στιγμή πλασάρει η κυβέρνηση ότι πρέπει να ακολουθήσουμε σταθερά αυτόν τον δρόμο γιατί θα οδηγήσει την ευημερία για όλους. Αυτός ο δρόμος οδήγησε στο Βόρειο Αιγαίο σε έκρηξη της φτώχειας, η οποία από 22% έχει φτάσει στο 30% στα επίσημα στοιχεία. 26% περίπου το εμφανίζουν. Ναι. ναι, αλλά λέω με την προβολή των πραγματικών στοιχείων. Mm -hmm. Και ένα 15% ανεργία στο οποίο δεσπόζει ένα κομμάτι νέων το οποίο προβληματίζεται τι θα κάνει και αν θα μείνει στα νησιά. Αυτά λοιπόν είναι τα πραγματικά αποτελέσματα στα οποία ο Μητσοτάκης μας λέει να συνεχίσουμε σταθερά. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα να καταδικάσουμε όλους τους συνενόχους για αυτήν την πολιτική. Γιατί όλοι μαζί... Mm -hmm. Αυτοί οι οποίοι συζητάμε ψήφισαν και εφάρμοσαν τα ματωμένα πλεονάσματα που σημαίνει να γδάρουν εμά και να έχει φοροασυλία το μεγάλο κεφάλαιο. Και όλοι μαζί ακολούθησαν και μία πολιτική της λεγόμενης πράσινης μετάβασης η οποία είχε ένα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Είναι και αυτό Μεγάλα κέρδη είναι. για τους πράσινους ομίλους και ενεργειακή ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη για το λαό. Και ενεργειακή φτώχεια η ενεργειακή ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια είναι συνώνυμο τη πράσινη μετάβαση. Έχετε πει μετάβασης. ότι η πράσινη μετάβαση είναι μεγαλύτερη προσπάθεια εξαπάτηση. Τι θα προτείνατε εσεί για την ενεργειακή κρίση και την κλιματική αλλαγή, σαν... Κοιτάξτε, εμεί ε, έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του συνόλου των αναγκών του λαού, που έχει όμω διαφορετικέ προποθέσει για να εφαρμοστεί. Δηλαδή, λέμε ότι πρέπει να δούμε ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντο, την υγεία των κατοίκων, Τη θέσει εργασία, γιατί την υγεία μα τη φθείρει και η ανεργία mm -hmm. και η φτώχεια δεν απειλείται μόνο από το διοξίδιο του άνθρακα. Και η, αν θέλετε και η μόλυνση του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο το διοξίδιο του άνθρακα να πω ένα απλό παράδειγμα. Για το LNG, το οποίο απελευθερώνει μεθάνιο έναν κλιματικό ρήπο τρει φορέ παραπάνω από το διοξίδιο του άνθρακα, Εκείνομαι δεν μιλάει κανένα, γιατί βρίσκεται μέσα στα πλαίσια αυτή τη πολιτική για τους κινδύνους της πυρηνικής ενέργειας, δεν μιλάει κανένα τη βαφτίζουμε πράσινη. Βασικά γίνεται ένας ενεργειακός πόλεμος αυτή τη στιγμή. Ό,τι θέλουμε το βαφτίζουμε πράσινο, εμείς λέμε λοιπόν ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε μια πολιτική η οποία θα συνδυάζει το σύνολο των αναγκών, δηλαδή θα αξιοποιήσει όλες τις εγχώριες πηγές, θα πάρει μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, θα διασφαλίσει σταθερές θέσεις εργασίας και θα φροντίσει για την υγεία των κατοίκων, αλλά αυτό απαιτεί τα μέσα παραγωγής της ενέργειας, δηλαδή η ηλεκτροπαραγωγή, τα δίκτυα κλπ. να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία, απαιτεί να μην χαράσετε αυτή η πολιτική, με γνώμονα το κέρδος των ομίλων, αλλά το συμφέρον των λαϊκών αναγκών. Και ένα πολύ σύντομο σχόλιο για την δήλωση του ε, πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που δήλωσε ότι ε, είναι ο. ο... Εκφράζει τη σύγχρονη αριστερά και δήλωσε ότι θέλει να είναι αντάξιο συνεχιστή του Μπελογιάννη. Πώ το είδατε εσεί όλο αυτό. Κοιτάξτε, και το θράσο έχει κάποια όρια. Ε, δεν μπορεί να λε από τη μία πλευρά ότι το ΝΑΤΟ είναι η ιερά συμμαχία, ξεπερνώντα ακόμα και το Μητσοτάκι ο Καζελάκη αυτό. Ότι το κεφάλαιο θα γίνει εργαλείο για να μειώσουμε τι κοινωνικέ ανισότητε και απ' την άλλη να θε να συνεχίσει, υποτίθεται, το έργο ενός ήρωα ο οποίος εκτελέστηκε ακριβώς για να μην περάσει αυτή η επικίνδυνη πολιτική στο λαό. Mm -hmm. Γιατί ο Μπελογιάννης έδωσε μάχη απέναντι στον Αμερικάνικο παράγοντα, στο ΝΑΤΟ, στο κεφάλαιο στην Ελλάδα και έχει το αίμα του γι' αυτό. Δεν γίνεται να πατάς τόσο προκλητικά με τέτοιο αν θέλετε αχαρακτήριστο τρόπο σε δύο βάρκες. Και όποιο πατάει συχνά με τέτοιο προκλητικό τρόπο σε δύο βάρκε θα διαπιστώσει ότι θα πέσει στο νερό.